Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαντήλη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Κύριε Λουκόπουλε, αν εμείς είμαστε τα κακά παιδιά που λέει ο Ερντογάν της περιοχής, τα καλά παιδιά τι ακριβώς είναι? Ντου στην Αρμενία από παντού και μέσω Αζερβαϊτζάν, ντου στη Συρία, ντου στη Λιβύη, ντου στο Κουρδιστάν, τι γίνεται εδώ? Γι' αυτό κιόλας ασχεί την λεγόμενη διαπεριφερειακή της εξωτερική πολιτική με την ανοχή ή και την υποστήριξη διεθνών δρόντων και μάλιστα και της Αμερικής, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε λέγεται αυτό Αζερβαϊτζάν, είτε λέγεται Ναγκόρνο Καραμπάχ, Συρία και Λιβύη. Συν όλα τα άλλα και τώρα παρουσιάζεται ο Ερντογάν ως ένας honest broker, δηλαδή ως έντιμος διαμεσολαβητής που θα μπορούσε, αφού απέτυχε στην Κωνσταντινούπολη να φέρει την Ουκρανία και τη Ρωσία σε συμφωνία, κατόρθωσε με τις ευλογίες του ΟΗΕ, έδωσε και ας το πούμε όπως λέμε και στο χωριό μου credits, έδωσε και κάποια καλά στοιχεία στον ΟΗΕ που είναι άφαντος σε όλη την Ουκρανική κρίση και τώρα παρουσιάζεται ξανά ως ναι μεν ο σταθεροποιητής, ναι μεν ο τιμωρός των κακών παιδιών, αλλά ταυτόχρονα και ο άνθρωπος και η Τουρκία, ο παράγων που μπορεί να παίξει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε πιστεύετε πραγματικά? Εννοείται στα ελληνοτουρκικά? Βεβαίως, βεβαίως, στα ελληνοτουρκικά. Ναι, ναι. Η Τουρκία, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτό που έπρεπε να καταλάβουν χρόνια, και επειδή εμείς συζητάμε νομίζω κοντά στα 5, στα 6 με 7 χρόνια αν θυμάμαι καλά. 6,5 χρόνια, καλά θυμάστε. 6,5 χρόνια. Άρα γνωρίζετε τις απόψεις, σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα και τις εκθέτω, τις εκφράζω. Θέλω να σας πω ότι με την Τουρκία είμαστε σε έναν ιδιότυπο πόλεμο πάρα πολλά χρόνια. Θα μπορούσα να σας πω μετά, ιδιαίτερα από το 1974. Η Τουρκία παίρνει την πρωτοβουλία και αυξομειώνει την ένταση κατά το όπως της συμφέρει. Μετά το πραξικόπημα, το Σεπτέμβριο του 2016, θυμάστε ένα άρθρο που είχαμε εκθέσει για πρώτη φορά, ξυπνήστε, θέτει θέμα Λοζάνης. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν με το θυμωμένο του ύφος βροντοφώναξε αυτό το οποίο στους διαδρόμους της Άγκυρας, των Υπουργείων Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, στα επιτελεία, σιγοψιθύριζανε. Δηλαδή, μία αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης σύμφωνα με τον εθνικό όρκο που πολλοί έχουν ακούσει τι είναι. Είναι πολύ σύντομα από το τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβούλιο τι πρέπει να περιλαμβάνει το κράτος, το Οθωμανικό, αλλά πήγε στους Κεμαλιστές και τώρα είναι ένα κάδρο στη δεξιά μεριά του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκεί ξέρετε που συνεδριάζουν, που στη μέση έχει κάτι σαν φέρετρο, εκεί δεξιά είναι αυτό το κάδρο. Πού θέλω να πω τώρα, ότι έχει φτάσει σε αυτή τη σημεία, έχει φτάσει σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει δημιουργήσει ένα συγκρουσιακό κλίμα, να προσπαθεί να εκθέτει την Ελλάδα για παραβιάσεις στο διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα στο θέμα της στρατικοποίησης των νήσων, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι καλλιεργεί ένα κλίμα τόσο προς την τουρκική κοινή γνώμη να την προετοιμάσει, όσο προς και στην διεθνή κοινότητα και στην διεθνή κοινή γνώμη, ότι θα λάβει όλα αυτά τα μέτρα, δηλαδή εντός εισαγωγικών, να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια για να επαναφέρει την νομιμότητα στο Αιγαίο. Κύριε Σαχίνη, το τουρκικό κατεστημένο είτε λέγεται κεμαλικό είτε λέγεται νεοοθωμανικό, καταλάβει ότι έχει έρθει η ώρα, έχει καταλάβει, έχει εκτιμήσει ότι έχει έρθει η ώρα να αποκαταστήσει αυτό που θεωρεί γεωγραφικό και ιστορικό λάθος στο Αιγαίο. Πείτε μου κάτι, αυτό το με όλα τα νόμιμα μέσα και πολεμική πράξη συνδυάζεται, ή το αφήγημα είναι ότι η Ελλάδα παρανομεί και το νόμιμο μέσο είναι στρατιωτική δράση? Χρησιμοποίησε και τον όρο αυτοάμυνα, τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς. Μάλιστα. Για τα νησιά. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εγώ είμαι από αυτούς που λένε δεν συζητάμε τι ερμηνεία θα δώσουμε στη συνθήκη της Λοζάνης εάν αναφέρει ειρήνη, την διατήρηση της ειρήνης ή της σταθερότητας και τι δυνάμεις πρέπει να έχουμε. Αυτό έχει τελειώσει. Υπάρχει το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που σαφώς
επιτρέπει, επιβάλλει θα μπορούσα να πω, το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αυτό τώρα έρχεται, αυτό είναι το αντιφατικό, έρχεται ο Ερντογάν και λέει ότι απειλείται η δική μου η ασφάλεια, άρα θα νόμιμη μάσα έχει και το θέμα της αυτοάμυνας. Άρα, το είπε και τις τελευταίες ημέρες, έτσι. Άρα λέτε στην ουσία ότι χρησιμοποιεί τη μέχρι σήμερα δική μας επιχειρηματολογία διεθνώς για να νομιμοποιήσει αυτό που σχεδιάζει, σωστά? Σωστά. Μάλιστα. Και αυτό που προετοιμάζει είναι ούτως ώστε να καλύπτεται από κατ' επίφαση νομιμότητα, το λέω εντός εισαγωγικών την νομιμότητα, σε κάποια ενέργεια που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα την κάνει τελικά ή δεν θα την κάνει ή πότε θα το κάνει. Δυστυχώς διατηρεί την πρωτοβουλία, ούτε μέσα στο μυαλό του. Όμως αυτή είναι η ερμηνεία αυτών των οποίων λέγονται στην Άγκυρα. Θα επιμείνω σήμερα στα ελληνοτουρκικά, κύριε Λουκόπουλε, το αντιλαμβάνεστε έτσι πως έχει δημιουργηθεί αυτή η ιστορία κλιμάκωσης του συγκρουσιακού κλίματος στην ουσία. Αυτό, περί αυτού πρόκειται από πλευράς Τουρκίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο βασικός άξονας, αν θέλετε προσχηματικά ή όχι δεν έχει σημασία, είναι η συζήτηση που έχουν ανοίξει στην αρχή ανεπίσημα και μετά με επίσημο και εμφατικό τρόπο μέχρι στον ΟΗΕ, περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με βάση συνθήκες. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό, στο τι προβλέπουν οι συνθήκες. Εσείς είπατε και για τον ΟΗΕ. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί πιέζει στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης η Τουρκία και βολεύεται μόνο η Τουρκία σε αυτή τη συζήτηση? Γιατί και τους συμμάχους τους ακούω για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών ότι δεν αμφισβητείται. Για την αποστρατιωτικοποίηση όμως δεν ακούω να μιλάνε. Δηλαδή να πούνε ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα, δεν περιμένω να μας το πούνε αυτοί, αλλά θα ήταν κάτι ενισχυτικό. Και αναρωτιέμαι μήπως εκεί πάμε στην περίφημη συζήτηση περί μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος. Και επειδή ακούω και από συναδέλφους σας ένα τρελό, τα αμυντικά και επιθετικά όπλα των νησιών, όλα είναι αμυντικά τα όπλα για την προάσπιση της χώρας. Δεν είναι αμυντικά και επιθετικά, είναι λάθος ο διαχωρισμός μάλλον, είναι όπλα. Το επίδικο είναι μάλλον τα πυραυλικά συστήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να βάλουμε στη σωστή θέση, ξέρετε ότι πάντα διαβάζω και το δεύτερο μέρος και τα ψηλά γράμματα των ανακοινώσεων που δίνονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Αμερική. Στο θέμα της κυριαρχίας, η τελευταία ανακοίνωση, όπως η πρώτη ανακοίνωση μάλλον, τη μία ημέρα, αφού έλεγε ότι δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδος, έλεγε από κάτω βέβαια, καλούνται τα μέρη, οι δύο σύμμαχοί μας, να μην κάνουν ενέργειες και δηλώσεις οι οποίες δυναμικίζουν το κλίμα και καλούνται να επιλύσουν το γνωστό έτσι πρόβλημα, τα προβλήματά τους με διάλογο και διαπραγματεύσεις. Εχθές όμως έβαλε και όμως ένα άλλο, ότι τον ρωτούσε επισταμένος Τούρκος δημοσιογράφος. Και Τούρκος δημοσιογράφος είναι ένας στρατευμένος δημοσιογράφος που όλους τους ελέγχει, να ξέρετε, ο Τούρκος Γκέμπελς, όπως τον λέω εγώ, Φαχετίν Αντούν, που είναι ο Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας στην Τουρκία. Είπε ότι οι τι διατάξεις θα έχουν επάνω, αυτό καθορίζεται, τι διατάξεις και τι δυνάμεις θα έχουν επάνω στο έδαφος τους, αυτό είναι κατά την κρίση των χωρών. Όμως εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Νομίζω κάπου το διάβασα κιόλας και το έχει θίξει και ο κύριος Λιγερός, αν δεν απατώμε, ότι εδώ έρχεται και να δω στην απάντηση στο ερώτημά σας, ότι με την αποστρατικοποίηση τουλάχιστον ζητάνε για να αποσύρουν αυτό που λέτε εσείς τα πυραυλικά ή τα μεγάλου βεληνικούς πυροβόλα τα οποία έχουμε. Δεν υπάρχουν όμως επιθετικά ή αμυντικά όπλα. Έτσι. Και ούτε στην άμυνα, ξέρετε, κάθομαι στην άμυνα, μου δίνει μία, του δίνω μία. Εδώ θα πρέπει να αποδιοργανωθεί. Σαφέστατη η απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας. Όλες οι ασκήσεις γίνονται για καταλήψεις νησιών. Υπάρχει ο αποπατικός, να μην τα επαναλαμβάνω τώρα, μεγαλύτερος αποπατικός στόλος, υπάρχει αυτό και κυρίως ακόμα και τώρα τα περινύκτα θα έρθουμε και ας έρθουν. Αλλά μπουγιουρούν όπως λένε. Αλλά αυτό το οποίο είναι να αποκομίσουν, γι' αυτό κιόλας θα αναφέρω, είτε λέγεται Γερμανία, είτε λέγεται Αμερική, μια παρένθεση. Τη Βρετανία την έχετε ακούσει να μιλήσει γι' αυτό. Συνεχίζω. Είτε λέγεται λοιπόν Αμερική, όντως, γιατί έχουν μιλήσει και στο παρελθόν, θέλουν να λυθεί αυτό το θέμα με
αυτό που είπατε ακριβώς στη μείωση έχουμε βρει του στρατιωτικού αποτυπώματος. Πώς ερμηνεύεται αυτό, δεν το ξέρω. Και αν ποτέ θα συζητηθεί, δεν νομίζω ότι θα συζητηθεί και ούτε είναι θέμα να συζητηθεί. Αλλά αυτό επιδιώκει και από εκεί και πέρα. Θεωρεί λοιπόν, για να πούμε, ότι εκεί είναι το ασθενές σημείο της Ελλάδος δικαιικά, οπότε το πιέζει. Όμως θέλω να κάνω μία παρατήρηση ακόμα. Ξέρετε, για πρώτη φορά επισήμως πότε έθεσε το θέμα της αποστρατικοποίησης των νήσων? Επισήμως, με έγγραφο και προς τη διεθνή κοινότητα. Στις 15 Ιουνίου του 2021 με την επιστολή Σιμιρλίογλου, η οποία υποβλήθηκε μία μόλις ημέρα μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου Κορφής. Μάλιστα. Διόλου τυχαία δεν το λέτε αυτό. Βέβαια να σας πω ότι εσείς ως, και ως πρώην στρατιωτικός το αντιλαμβάνεστε καλύτερα από όλους εμάς. Μία χώρα του πώς διατάσσει τις δυνάμεις της το αποφασίζει αυτή. Σωστά. Αυτό, γι' αυτό έκανε και τη δήλωση μου. Μάλιστα. Ερώτηση όμως, όταν σου λέει ο Αμερικάνος ή ο Γερμανός, πάρε τώρα για να αντικαταστήσεις τα τεθωρακισμένα προσωπικού στα νησιά τα οποία θα πάνε στην Ουκρανία, αλλά δεν θα τα πας, θα τα πας στον Εύρο. Αυτό, άμα το δέχεσαι, δεν ομολογείς ότι έχεις μπει σε αυτή τη συζήτηση? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έχει προχωρήσει στις αυτές τις διευθετήσεις με τον αντίστοιχο ομολογό του με την αντίστοιχο ομολογό του της Γερμανίας. Δεν ξέρω εάν αξιολογούνται σε μεγάλη μαχητική αξία τα αποσυρφέντα BMP, τα αποσυρφέντα. Όχι, όχι, BMP. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό καν, κύριε Νικόπουλε. Ναι, ναι. Τα καινούρια μπορεί να είναι καλύτερα. Το ερώτημα είναι άμα σου πει, σου τα δίνω, αλλά δεν θα πάνε εκεί. Δεν σου θέτει όρο? Μπορεί, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Βεβαίως. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά, εμείς αυτά που θα στείλουμε θα μπορούσαν να είναι εισάξια ή όχι. Δεν είναι εισάξια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας όρος. Το δεύτερο ερώτημα, γιατί αναπτύσσεται μια συζήτηση στο εσωτερικό της δικής μας χώρας, που έχει τη λογική την εξής. Η Τουρκία ομολόγησε επισήμως, δια των φωτογραφιών που παρέθεσε στους επίσημους λογαριασμούς, ότι με μη επανδρομένα έκανε κατασκοπία. Όχι, δεν ξέρουμε ότι κάνει κατασκοπία, αλλά εντάξει, το ομολόγησε με τον πιο επίσημο τρόπο. Και έδειξε αρματαγωγά να κατεβάζουν κάποια τεθωρακισμένα σε νησιά μας. Λένε κάποιοι λοιπόν, αφού αυτό ενοχλεί, ρε παιδί μου, για ένα διάστημα ας σταματήσουμε τώρα να πέσουν οι τόνοι και ξανασυνεχίζουμε. Πώς τα ακούτε? Τραγικό το ακούω. Μάλιστα. Αυτή για εξηγήστε γιατί είναι τραγικό. Έρχεται τραγικό, διότι όταν φτάνει ο άλλος και σου λέει οτιδήποτε, οποιασδήποτε και ποιος, άσχετα τι μπορεί να πει, οποιασδήποτε είναι δικό σου θέμα, τι βάζεις και τι δεν βάζεις επάνω και πόσο εξασφαλίζεις, το να απεμπολίσεις ένα αναφέροντο δικαίωμα το οποίο έχεις, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έμεσο τρόπο, είναι τραγικό. Και τι γίνεται, εμέσως αποδέχεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα πάω στο άλλο που παρατηρείται και ως παρατηρητήριο. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη συνεδρίαση στην Πράγα της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, την οποία έχει κληθεί χωρίς αντιρρήσεις και η Τουρκία. Και λένε κάποιοι τώρα ότι μετά από τις τελευταία 24 ώρα να ξεχάσετε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή τα προηγούμενα 24 ώρα ήταν πιο sick η Τουρκία και έπρεπε να τη θεωρούμε δεδομένη? Το λέω αυτό, κύριε Λουκόπουλε, γιατί σας θυμίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Τσαβούσογλου δεν θα μαθαίναμε τη συνάντηση Καλίν Σουρανή στο Βερολίνο. Το θυμάστε? Βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα τρέχουν σενάριο ότι ο Καλίν μάλλον μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες να συναντήσει τη νέα διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά σενάρια υπάρχουν και ίσως γίνονται και κάποιες άλλες διεργασίες. Ή μπορεί να συνδέεται, εγώ δεν το ξέρω. Ξέρετε, το μυαλό μου πηγαίνει και το θέτω σε προβληματισμό. Δεν ξέρω αν ήταν να πει και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση. Καθυστέρησε, είχαμε τη συνάντηση Νούλαντ Δένδια, πολλά γίνανε. Πέταξε και εκείνο στη συνέντευξη του NTV ο Καλίν ότι θα ήταν πιθανή μια συνάντηση. Ας κάνει ένα βήμα
ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε πώς γίνονται αυτά βέβαια, και θα κάνει και δύο ο πρόεδρός μας. Ξαφνικά βέβαια, ενώ είχε μία ημέρα πάυση, μετά από δύο μέρες ξανάρχισε αυτό το θέμα. Έχω θέσει το εξής, ότι αδιαφυσβήτητα θα πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο κρατών, σε υπηρεσιακό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Και μέχρι εκεί, για να γίνει ξανά μία συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο, πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και να έχει προκύψει κάτι. Με το συγκρουσιακό κλίμα αυτό το οποίο υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να γίνει ούτε μία συνάντηση. Και πρέπει να αξιολογηθεί. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και τελειώνω και λέω σε αυτό το θέμα ότι φανταστείτε ότι τι έγινε, γι' αυτό το τόνισα προηγουμένως, μία ημέρα μετά τη συνάντηση που δώσαμε πιστοποιητικό καλής διαγωγής στον Ερντογάν για να μπορέσει να συναντηθεί μετά από 3 ώρες με τον Μπάιντεν. Πάμε, κάναμε, επιτρέψαμε την έφραση, μάγκα τον Ερντογάν, αφού είχε δείξει ότι θα ειρηνεύσει στην Ουκρανία και τα λοιπά, συναντιέται ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν σε μία, πιστεύω, μετά από μία πίεση του διεθνούς παράγοντος και δι' των Αμερικανών για να δείξουν ότι υπάρχει τσιμεντένια συνοχή στη συμμαχία, πάει εκεί, δεν ξέρω τι συζητήσανε, ο Ερντογάν λέει ότι συμφωνήσαμε να μην ξανανακατέψουμε κανέναν άλλο. Νομίζω το ξέρετε αυτό. Έτσι. Ναι, αλλά δύο λεπτά. Το πάει εκεί στην Κωνσταντινούπολη εννοείται. Ναι, μισό λεπτό. Ερώτηση. Εσείς θα συμβουλεύατε. Έχει σύμβουλο ασφαλείας. Δεν έχουμε σύμβουλο εθνικής ασφάλειας. Εμείς, αλλά έχουμε σύμβουλο ασφαλείας. Ο οποίος παρευρέθηκε εκεί απ' έξω, δεν ήταν μέσα. Θα συμβουλεύατε όμως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, αν ήσασταν, κύριε Λουκόπουλε. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι ήσασταν από τα πρόσωπα που συζητιόντουσαν. Λοιπόν, θα συμβουλεύω τον Πρωθυπουργό να μπει σε αυτή τη συνάντηση τέτα-τέτ με τον Ερντογάν μόνο με τουρκάλα πρακτικογράφο. Όχι. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να λέει το μακρύ της και το κοντό της ψευδός, αλλά πώς εσύ το αντιπαρέρχεσαι αυτό? Ας μας πει λοιπόν γι' αυτό, εάν συμβαίνει ή όχι αυτό, εάν είναι αληθές ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το 1+1 πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος γράφει το 1+1. Δεν ξέρω βέβαια και αν υπήρχε. Έχουν γίνει δύο τέτοιες συναντήσεις και αν υπήρχε στη δύο συνάντηση του κ. Τσίπρα στην Άγκυρα το 2019. Ναι, ούτε για αυτή μάθαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει 3,5 χρόνια άλλος κυβερνά. Και εδώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν ξέρει τι έχει γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να έχει τους λόγους του. Σκεφτείτε. Μπορεί να έχει τους λόγους του. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι μετά αυτή τη συνάντηση, αν θυμάστε, μετά από μία εβδομάδα άρχισαν οι μαζικές υπερπτήσεις. Το θυμάστε. Σωστό, 13 σωστό, Μαρτίου έγινε αυτό σωστό. Και επί 15-20 μέρες. Σε σημείο που αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να κάνει αυτή την ομιλία, που δεν όμως την κατονόμασε την Τουρκία στο Κογκρέσο. Έτσι. Άρα, και κύριε αυτό... Λουκόπουλε, για να το κλείνουμε αυτό, γιατί έχω βροχή ερωτημάτων στα οποία θέλω να απαντήσετε στον χρόνο που απομένει. Κατά τη γνώμη σας, είναι καιρός για συνάντηση στην Πράγα? Γιατί αν μου πείτε ότι αν η Τουρκία τα πάρει πίσω, ήταν μια φράση στιγμής, συγγνώμη για τις προσβολές στον ελληνικό λαό, και τέλος πάντων ξαναπάμε, τάμπουλα ράζα, δεν ισχύει τίποτα, να το καταλάβω. Αλλά άμα είναι να συναντηθούμε για να πούμε ότι σπάει ο πάγος, ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτή την περίοδο συνάντηση κορφής. Θα μπορούσα, αν θέλουν, να σταματήσουν ή να αρχίσουν να διορθώνουν και να μπορώ να πω να εξαλείψουν το συγκρουσιακό κλίμα. Δεν ξέρω πώς θα πάρει κάποιους μήνες. Υπάρχει συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων, υπάρχει συνάντηση υπουργών, και αφού προετοιμαστεί και σε τελευταία ανάλυση δώσει και κάτι, γιατί παίρνει και δεν δίνει η τουρκική πλευρά, ας γίνει η συνάντηση. Από εκεί και πέρα το είμαι πανέτοιμος, εγώ δεν το κρίνω σωστό. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει κάτι άλλο υπόψη του, να μπω σε διάλογο για τις διαφορές μας. Καταλαβαίνετε ότι είμαι αντίθετος, έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και έχω εκφράσει την άποψή μου πολλάκες. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Έχουμε λιγάκι μπερδευτεί όλοι με τη στρατηγική που εν τέλει πρέπει να ακολουθήσει μια χώρα. Εν προκειμένου, εμείς ως κατευνάζονται σε κάθε πειρατική ενέργεια της Τουρκίας εναντίον μας και οι Τούρκοι απέναντίας με άκρος επιθετική στρατηγική και υπέρμετρη προβολή στρατιωτικής ισχύως σε όλες τις χώρες που συνορεύει. Τελικά, ποιος βγαίνει κερδισμένος διεθνώς εάν η Τουρκία έχει τη σοφία, σε εισαγωγικά,
να μην κάνει κάποιο χοντρό λάθος, αλλά συνεχίσει λιθαράκι-λιθαράκι να μας κερδίζει στα σημεία, προβάλλοντας από άκρη σε άκρη του κόσμου και σε κάθε οργανισμό τις απαιτήσεις της. Και το ρωτάω αυτό γιατί μέχρι στιγμής σε διεθνές επίπεδο τρέχουμε εκ των υστέρων να σβήνουμε φωτιές που ανάβει με τυχή ψή ανερμάτιστη καταγγελία η Τουρκία. Και ο φίλος ο Νίκος, είπατε για τη Βρετανία ότι δεν φαίνεται πουθενά, σωστά λέει ο Νίκος, αλλά και η υποτιθέμενη στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας δεν τους έχω ακούσει τελευταία να λένε κάτι. Περισσότερο άκουσα τη Μελόνι για την Τουρκία παρά τον Μακρόν. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει δήλωση της κυρίας Μελόνι. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Έχω δει κάτι στο διαδίκτυο, αλλά δεν γνωρίζω αν όντως έχει γίνει. Στη Γαλλία, εγώ θέλω να πω στο φίλο μας ότι πριν μια εβδομάδα στην συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, έξω από τα Ελλήνια παιδιά, έξω από το Προεδρικό, ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση. Έτσι, βάσει του άρθρου των προβλέψεων του άρθρου 2 της στρατηγικής συνεργασίας τις οποίες έχουν. Πάμε τώρα στο άλλο, γιατί είπε ο κύριος Δημήτρης, νομίζω, ο Δημήτρης, για το θέμα της στρατηγικής. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ποια στρατηγική έχουμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί χειρότερο από το να μην έχει στρατηγική είναι η αλλαγή κάθε φορά ή ανατακτά διαστήματα της στρατηγικής. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν προηγείται των γεγονότων, αλλά σύρεται από αυτά. Και αν προηγείται, έχει τη δυνατότητα να τα επηρεάσει. Όταν σύρεται από αυτά, μόνο αντιδραστική μπορεί να είναι η πολιτική της. Αυτό είναι το θέμα. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και πολύ σωστά τέθηκε ότι σιγά σιγά έχει κερδίσει αυτά τα οποία έχει κερδίσει. Έχει ροκανίσει σε μεγάλο βαθμό τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αν ακούσαμε προχθές, ποια είναι η κόκκινη γραμμή η επίσημη της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία είχε επαναληφθεί πριν 2 χρόνια. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι είναι η κυριαρχία. Μάλιστα. Αφήνοντας απ' έξω τα κυριαρχικά δικαιώματα, το οποίο σημαίνει στα 6 ναυτικά μίλια και στο Καστελόριζο κάντε ό,τι θέλετε. Σημαίνει. Αυτό μπορεί να εκλειφθεί, έτσι. Δεν ξέρω με τι τρόπο, και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες αρθρογραφίες και από ανθρώπους που δεν μπορώ να πω ότι είναι αντιπολιτευόμενοι, τέθηκε το θέμα αυτό, διότι δημιουργεί θέματα. Άρα, είτε εμείς κάνουμε λάθος και βγάζουμε έξω τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τα ενδυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα, εφόσον, το έχουμε συζητήσει, δεν υπάρχει οριοθέτηση, αλλά υπάρχουν ενδυνάμει και απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο κάποιες ενέργειες οι οποίες κάνει, ή έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό να μην μπορούμε να πάμε παραπέρα. Θέλω τη γνώμη σας για αυτά τα σενάρια περί ναυτικού αποκλεισμού, θα σας πω, όχι λεπτομεριακά, γιατί είναι πολεμική ενέργεια ο ναυτικός αποκλεισμός, δεν είναι εμπάργο καταρχάς να πω. Το ερώτημα είναι σαφές. Αν υπάρξει ένα τέτοιο, ας το πούμε, σενάριο, η απάντηση πρέπει να είναι πώς πάει ο αποκλεισμός αυτός αν δεν τον προλάβεις, δηλαδή σημειακό ή πώς να το πω, συνολικό, ότι είναι πόλεμος. Η άποψη μου... Στρατιωτικά έχει, ρωτάμε. Ναι, στρατιωτικά. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, πρέπει να τονίζει ότι να ξέρει η Τουρκία δύο πράγματα. Ότι και θα είναι αποφασιστική η απάντηση της Ελλάδος εν τόπο και χρόνο, δηλαδή σε αυτό που λέμε θερμό επεισόδιο, ή σε αυτό τον περιορισμένο, την περιορισμένη στρατηγική ενέργεια που κάνει σε μικρό νησί. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι αυτό αν μπορεί να εξελιχθεί ή έχουμε πρόθεση εμείς να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο. Κάτι που το οποίο δεν θέλει η Τουρκία, έτσι. Η Τουρκία θέλει να βέβαια, ο αποκλεισμός μεγάλης νήσου εκτιμάται ως αδύνατη είναι όχι μόνο απίθανη, είναι αδύνατη σύμφωνα με τις δυνατότητες τις οποίες έχουν και σύμφωνα με τη ενημέρωση την οποία εμείς θέλουμε να έχουμε. Σε μικρό νησί όμως θα μπορούσε να κάνει ή να σταματήσει ή με τη φρουρά ή οποιαδήποτε ενέργεια. Το θέμα είναι, πιστεύω, ότι από εκεί και πέρα το ελληνικό ΓΕΘΑ θα έχει εκφωνήσει σχέδια, σενάρια επί σενάριων, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση. Όμως, για να πούμε εκεί, ο γενικευμένος πόλεμος ή ο πόλεμος είναι πολιτική υπόθεση. Η πολιτική ηγεσία αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ υλοποιεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Το τι θέλει.
ας δώσει, πιστεύω να έχει δώσει, αλλά το λέω ρητορικά αυτό, σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει, ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός και ξέρουν πολύ καλά οι στρατηγοί πώς θα τον υλοποιήσουν. Πριν κλείσουμε, το ερώτημα επανέρχεται. Κατά τη γνώμη σας, ακόμη και αν ήθελε να εκτονώσει την κατάσταση για τους 6 λόγους, είναι πια εγκλωβισμένο σε μια επιλογή που είναι στρατηγική βάθους της Τουρκίας? Θέλω να πω, δηλαδή, θεωρείτε ότι είμαστε σε τροχιά συγκρουσιακή? Είμαστε αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια κρίση, σας το λέω έτσι. Έχει καλλιεργήσει μια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το συμβουλευτικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας που είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν έχει κάτι τέτοιο. Νομίζω το έχουμε συζητήσει αυτό. Βεβαίως. Δεν έχει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό είναι το ερώτημά μου θεσμικά, ποιος αντιμετωπίζει την κρίση? Ad hoc, όποιος μπαίνει μέσα, πού έχει καταγραφεί η άποψη του τάδε υπουργού, του τάδε υπουργού και κυρίως αυτό που με ρωτήσετε εμένα. Η στρατηγική, η εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εάν η Τουρκία κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ μπορεί, δεν έχω όλα τα μέσα. Καλά, αφήστε πρώτα να ξεμπλέξει, γιατί μπορεί να ακούει και εσάς τώρα η ΕΕΠ και μετά θα ασχοληθεί και με αυτά. Μην βιάζεστε. Δεν πειράζει, μα γι' αυτό το έχω θέσει και δημόσια. Ποια είναι η στρατηγική εκτίμηση, ποια είναι η εκτίμηση, εάν είναι ενδεχόμενη ή επικείμενη επίθεση? Αυτό που μας ρώτησε ο φίλος μας. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, τελευταίο ερώτημα είναι του Νεκτάριου. Απαντήστε όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Δεν θα έπρεπε σε αυτές τις συγκυρίες και συνθήκες να είναι οι ιωνίσες συνεδρίες στο Κισαία, κύριε Λουκόπουλε? Εξυπακούεται. Το έχω θέσει, το έγραψα και στο προχθές σε άρθρο, γιατί το Κισαία είναι το μόνο, έστω και κουτσουρεμένο όπως είναι από αρμοδιότητες από ό,τι ήταν πριν από τον νόμο του περιπητενικού κράτους του κ. Γεραπετρίτη, είναι το μόνο συλλογικό κυβερνητικό όργανο το οποίο μπορεί να συνεδριάσει, να παρουσιάσει τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους υπουργούς, και κατόπιν αυτού να δώσει τις εκτιμήσεις και την συμβουλή στον αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας να αρχίσει. Μήπως όμως δεν θέλουμε να υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα αυτά? Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, θα ξαναπούμε μαζί του, το καταλάβατε, είναι προφανές. Για λογαριασμό βεβαίως του ΠΕΜΑΣ, τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.